Μωράκια μου όμορφα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, επιστρέφουμε στα συνηθισμένα, στα κλασικά, αυτά που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Εσείς ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει να με ακολουθήσετε εδώ πέρα στο κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το έχετε κάνει ακόμη, μην παραβλέπετε subscribe και καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις, να μεγαλώνει η παρέα, ούτως ώστε να μπορούμε να το απολαμβάνουμε όλοι περισσότερο. Σήμερα, σε εισαγωγικά, είμαι λίγο ενθουσιασμένος γιατί μου χτύπησε η ταχυδρόμος το κουδούνι και μου έφερε κάποια από όλα αυτά τα δέματα που περιμένω, γιατί κάποια έχουν ήδη φτάσει στο ταχυδρομείο και θα πρέπει να πάω να τα πάρω με την κλασική σακούλα του σούπερ μάρκετ, επειδή είναι 4, 5, 6, 7, δεν θυμάμαι καν πόσα είναι. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το unboxing από μία βάση για τον υπολογιστή, τρίτη βάση, εάν θέλετε να ξέρετε, γιατί έχω ήδη τη μία, την αρχική που είχα πάρει, τη Satoshi, τη δεύτερη της Beiki και η τρίτη που μου ήρθε είναι μέσα στο κουτί ακόμα, οπότε θα το ανοίξουμε μαζί. Πάμε λοιπόν, γιατί και έχω περιέργεια να δω πώς είναι, αλλά και τι χρειάζομαι, ή τουλάχιστον αυτήν την αίσθηση έχω. Σήμερα βέβαια επιστρέφουμε και στα κλασικά μας, γιατί πέραν από το κοπίδι έχω και το ψαλίδι, για να είμαι σίγουρος. Να δοκιμάσουμε το ψαλίδι αρχικά και ναι, σήμερα θα κάνουμε το unboxing στο όρθιο, έτσι για να αλλάζουμε λίγο, για να μην βαριόμαστε. Οπότε το ανοίγουμε. Ωραία. Και ναι, όπως το φανταζόμουν, όντως είναι αυτό. Βέβαια, για να μην το παίξω και έξυπνος, από έξω γράφει laptop stand, οπότε υπέθεσα κατευθείαν ότι είναι αυτό. Εδώ όπως βλέπουμε έχει και θικούλα, βέβαια αυτή η θικούλα είναι σαν αυτό το πανί που έχουν πάνω οι ομπρέλες της θάλασσας, αλλά όχι οι καλές, αυτές που τις φοράς και σε προστατεύουν όσο και αν κάθεσαι από τον ήλιο, οι άλλες που μέσα σε ένα καλοκαίρι έχουν ξεφτύσει, έχουν σκιστεί, έχουν γίνει ένα χάλι μαύρο, αυτές, οι πεταμένες. Αυτό λοιπόν ήρθε, η βάση είναι αυτήν εδώ. Εδώ είναι η πλευρά ουσιαστικά που μπαίνει το λάπτοπ επάνω. Αυτά είναι αντιολισθητικά και εδώ και εδώ και αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Εδώ είναι ουσιαστικά που πατάει ο υπολογιστής που κάθεται. Αυτό θεωρητικά, σύμφωνα με το Banggood από το οποίο το αγόρασα, είναι αλουμίνιο. Τώρα, κατά πόσο είναι όντως αλουμίνιο, όρκο δεν παίρνω. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Αυτό είναι κλειστό. Ανοίγει. Έχει αυτό εδώ πέρα τον σκελετό για να κρατιούνται μαζί και να μην φεύγουνε, ούτως ώστε να μπορεί να το κρατάει. Τα ποδαράκια του, τα οποία ανοίγουν από πίσω και αν το δείτε έχει εδώ και αυτές τις υποδοχές, δεν ξέρω αν τις πιάνει η κάμερα, ας πάντων. Εδώ έχει υποδοχές, δεν ξέρω αν φαίνεται, το ξαναβάζω, θέλω να πιστεύω. Όπου έχουμε το εξής, αυτά εδώ έχουν δύο ποδαράκια, τα οποία φαντάζομαι βλέπουμε. Και ερχόμαστε τώρα εμείς και βάζουμε τα ποδαράκια εδώ και αυτά στέκονται έτσι. Μπαίνει το λάπτοπ επάνω και εφόσον μπαίνει το λάπτοπ επάνω, το στηρίζει. Έχω και το λάπτοπ εδώ από πίσω, οπότε θα προσπαθήσω να το βάλω για να το δούμε, να δούμε πώς κάθεται. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε. Αυτή τη στιγμή εγώ, για να καταλάβετε, χρησιμοποιώ της Satoshi, Satoshi ή κάπως λέγεται τέλος πάντων, τη Satechi. Satechi, το λέω λάθος τόση ώρα, τη θήκη. Αυτή είναι όλο μέταλλο. Το καταλαβαίνουμε και στο πώς ακούγεται όταν το χτυπάμε. Και τώρα πήρα αυτήν. Και θα σας πω για ποιο λόγο την έχω πάρει, γιατί εμένα κόντεψε να μου πέσει η καρδιά εκείνη την ώρα. Αφού δεν το έπαθα το κεφαλικό, ήτανε θαύμα. Λοιπόν, θα το στηρίξω εγώ στο τρίτο. Αυτό εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 ποδαράκια. Άρα έχει 6 διαφορετικές στάσεις, να το πω έτσι, 6 διαφορετικά σημεία στήριξης.
και βάζουμε το λάπτοπ επάνω και έρχεται τώρα αυτό εδώ και το στηρίζει. Θα σας το σηκώσω εδώ για να το δείτε και στον αέρα, για να έχετε μια εικόνα. Αυτό λοιπόν το στηρίζει έτσι, πάει από εδώ. Τα ποδαράκια μπροστά που λέγαμε για να πατάει το λάπτοπ να μην πέφτει, και από πίσω φαίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα το πατάει και εδώ στη μέση, το κρατάει και εδώ στους δύο τους βραχίονες, να το πω έτσι. Και όπως θέλουμε, όπως είπαμε, το βάζουμε πιο κάτω ή πιο πάνω. Γιατί τα πήρα τώρα, θα μου πείτε αυτά, αφού έχω αυτό, έχω και το άλλο και τα έχω όλα μαζί. Γιατί είχαμε θέμα, είχαμε μεγάλο θέμα. Και μόνο που το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι ότι γελάω, αν και το ξαναλέω, εκείνη την ώρα δεν γέλασα καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, μιλάμε καθόλου. Λέω τώρα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Έχει γίνει το εξής. Έχω ένα τραπέζι από το IKEA. Αυτά τα μικρά, τα τετράγωνα, τα φτηνά που δίνει η IKEA, που τα έδινε σε τάκι μαζί με δύο καρέκλες 100 ευρώ, κάπου εκεί. Αυτά είναι τα τραπεζάκια που έχουν τις βέργες, τα ξύλα, που ανάμεσα στα ξύλα έχει κενά. Κάντε με εικόνα τώρα, έτσι, είμαι εγώ στο τραπέζι, φέτα, αραχτός, χαλαρά. Έχω πάρει αυτό, το έχω σηκώσει στο κάθετο, δηλαδή ουσιαστικά το έχω πάει κάπως έτσι, για να είναι όσο πιο πάνω γίνεται η οθόνη, και το έχω βάλει να πατάει επάνω στο ξύλο. Και κάνω το μυαλό, που δεν το είχα σκεφτεί βέβαια, μυαλό με λέω τώρα, αλλά τότε δεν το είχα σκεφτεί, και κάνω μία υπέροχη κίνηση όπου σμπρώχνω λίγο, λίγο petit, τίποτα το τρομερό, το τραπέζι προς τα πίσω. Και καθώς έσπρωξα εγώ το τραπέζι προς τα πίσω, αυτό κουνήθηκε, και κουνήθηκε αρκετά, όχι αρκετά αρκετά, κουνήθηκε μισό εκατοστό, αλλά το μισό εκατοστό ήταν αρκετό για να φτάσει αυτό να πέσει μέσα στο κενό που έχουν τα ξύλα ανάμεσα, άρα δηλαδή από εκεί που ήταν όρθιο έπεσε έτσι. Και κάντε το εικόνα, από εκεί που ήταν με το λάπτοπ έτσι, έπεσε έτσι, με ένα λάπτοπ ανοιχτό, άρα φανταστείτε το εδώ με την οθόνη του ανοιχτή να πέφτει έτσι, η οθόνη να έρχεται εδώ, και λόγω του βάρους και της κίνησης που είχε, να φεύγει το λάπτοπ. Και έτσι όπως φεύγει το λάπτοπ, έχω μείνει εγώ κόκαλο, πέφτει το λάπτοπ, όχι βάση, η βάση έμεινε πάνω στο τραπέζι. Πέφτει το λάπτοπ με την οθόνη ανοιχτή. Οι θήκες που βλέπετε αυτή τη στιγμή ήταν πάνω, για καλή μου τύχη. Πέφτει και έτσι όπως ήταν σε γωνία, οθόνη, σώμα, πέφτει και κάθεται έτσι. Και έχεις τώρα εμένα με τα μάτια γουρλωμένα, το λάπτοπ να στέκεται σε πλάγια θέση ανοιχτό, γιατί δεν κουνήθηκε, δεν είναι ότι χτύπησε κανένα, ναι, με το που έπεσε στάθηκε κατευθείαν. Τη βάση, κυρία, επάνω στο τραπέζι ξαπλωτή, πήρα 2-3 βαθιές ανάσες, είπα μπάστα. Σάσα μπάστα. Λέω τώρα, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Έσπασε, χάλασε, κουνήθηκαν τα πάντα από μέσα. Θα δουλέψει, δεν θα δουλέψει. Αφού να φανταστείτε, ήταν τόσο πολύ έντονος ο θόρυβος, που ακόμα και η γειτόνισσά μου από το δίπλο διαμέρισμα, που ήταν στην άλλη πλευρά του σπιτιού, τον άκουσε και βγήκε έξω τρέχοντας, γιατί τρόμαξε. Μην, εγώ έχω πάθει κάτι. Εν τέλει το λάπτοπ δουλεύει, και εκείνη την ώρα γύρισα και είπα, όχι, δεν θα κρατήσεις αυτή τη βάση για να τη χρησιμοποιείς ξανά σε αυτό το τραπέζι ή σε αντίστοιχα. Θα πάρεις μια άλλη βάση, η οποία να είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν και αγοράστηκε το συγκεκριμένο που συζητάμε και ανοίγουμε μαζί, και ανοίξαμε βασικά μαζί, γιατί αυτό εδώ πέρα δεν έχει κενά, δεν έχει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε, ούτως ώστε να πέφτει μέσα και ανάμεσα από τα ξύλα, άρα μπαίνει, κάθεται, τελείωσε. Έχει τα αντιγλιστρικά του εδώ για να είμαστε σίγουροι, και όλα καλά.
Αυτό λοιπόν αγοράστηκε. Είναι από την εταιρεία Becky. Το μοντέλο είναι το P1 Pro. Βγαίνει σε δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο. Θεωρητικά η εταιρεία λέει ότι είναι αλουμίνιο, αλλά εγώ βλέπω αλουμίνιο μόνο αυτό εδώ πέρα. Το είπα και πριν, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι όντως αλουμίνιο. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, μου είναι εντελώς μα παντελώς αδιάφορο, γιατί με ενδιαφέρει απλά να κάνει τη δουλειά του. Το αγόρασα νομίζω στα 13 ευρώ κάπου εκεί και πείτε και 2 ευρώ τα έξοδα αποστολής. Έφτασε σε 1,5 μήνα κάπου εκεί. Και όπως και το άλλο, της Basios που είχαμε δει, επίσης μπορεί να κρατήσει λάπτοπ μεταξύ 11 και 17 ιντσών. Αυτή λοιπόν ήταν η βάση της Becky, το P1 Pro όπως είπαμε, στο άσπρο το χρώμα που εγώ το διάλεξα. Το ξαναβλέπετε εδώ πέρα πώς στέκεται. Για ό,τι σας ενδιαφέρει, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, για ό,τι θέλετε να δούμε, εφόσον μπορώ να το κάνω, μου το λέτε στα σχόλια. Φυσικά, οτιδήποτε απορία σας κατεβεί, μπορείτε να μου την πείτε στα σχόλια. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε εδώ πέρα στο κανάλι στο YouTube. Πατάτε subscribe και το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις όταν εγώ ανεβάζω τα βίντεο, ούτως ώστε κάθε Κυριακή πρωί, λίγο πιο πρωί, λίγο λιγότερο πρωί, αλλά ως επιτοπλίστων κάθε Κυριακή πρωί να έρχεται η ειδοποίηση ότι ο GreekGR ανέβασε το βιντεάκι. Να μείνετε ασφαλείς, να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν σας χαιρετώ. Γεια σας!